Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Έξοδος. Είμαστε σε σελίδα 59, ήττα κεφάλαιο και 12 εδάφιο. 8 κεφάλαιο, 12 εδάφιο, ήττα 12, σελίς 59. 8 κεφάλαιο, 12 εδάφιο, σελίς 59. Τότε εξήλθεν ο Μωυσής και ο Αρών από του Φαραώ και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριον περί των βατράχων τους οποίους έφερεν επί τον Φαραώ. Και έκαμε ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως και ετελεύτησαν οι βάτραχοι εκ των οικειών, εκ των επαύλεων και εκ των αγρών. Και συνήγαγον αυτούς σωρούς σωρούς και ευρώμησεν η γη. Ειδών δε ο Φαραώ ότι έγινε αναψυχή, εσκλήρενε την καρδία αυτού και δεν εισήκουσεν εις αυτούς καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Υπέ προς τον Ααρών έκτινον τη ράβδο σου και κτύπησον το χώμα της γης για να γίνει σκνήπες καθόλην την γη της Αιγύπτου». Και έκαμον ούτω, διότι εξέτεινεν ο Ααρών την χείρα αυτού με τη ράβδο αυτού και κτύπησε το χώμα της γης και έγιναν σκνήπες εις τους ανθρώπους και εις τα κτίνη, όλο το χώμα της γης έγινε σκνήπες καθόλην την γη της Αιγύπτου. Και έκαμον ομοίως οι μάγοι με τα σεποδάς για να εκβάλωσει σκνήπες, πλην δεν ειδηνήθησαν. Οι σκνήπες λοιπόν ήσαν επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. Τότε είπαν οι μάγοι προς τον Φαραών, «Δάκτυλος Θεού είναι τούτο». Η καρδία όμως του Φαραώ σκληρύνθη και δεν εισήκουσαν εις αυτούς, καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Σηκώθητε εν ωρίς το πρωί και στάθητε ενώπιον του Φαραώ, ιδού εξέρχεται εις το είδωρ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, εξαπόστειλον το λαό μου δι' να με λατρεύσει, διότι αν δεν αξαποστείλει το λαό μου, ιδού θέλω στείλει επί σέ και επί τους θεράποντές σου και επί το λαό σου και επί τα σοικία σου κοινόμηγαν και η οικία των Αιγυπτίων και η γη ακόμη επί της οικπίας κατοικούσει θέλουν συγγεμίσει από κοινόμιαν. Θέλω όμως εξαιρέσει εν εκείνη τη μέρα την γη για σέν, ώστε να μην είναι εκεί παντελώς κοινόμια, για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος εν το μέσο της γης και θέλω βάλει διαφορά μεταξύ του λαού μου και του λαού σου. Αύριον θέλει γίνει το σημείο τούτο». Και έκαμε Κύριος ούτω. Και ήρθε κοινόμια πλήθος εις την οικία του Φαραώ και στα οικία των θεραπώντων αυτού και σ' όλην την γη της Αιγύπτου. Η γη διεφθάρει εκ του πλήθους της κοινομίας. Και κάλεσε ο Φαραώ τον Μωυσήν και τον Ααρών και είπε, «Υπάγεται, κάμετε θυσίαν εις τον Θεόν σας εν ταύτη τη γη». Είπε δε ο Μωυσής, «Δεν αρμόζει να γίνει ούτω, διότι εμείς θυσιάζομαι εις Κύριον το Θεόν ημών θυσίας, τας οποίας οι Αιγύπτιοι βδελύτονται. Ιδού αν εμείς θυσιάσομεν θυσίας, τας οποίας οι Αιγύπτιοι βδελύτονται, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών, δεν θέλουσι μας λιθοβολήσει. Θέλομεν υπάγει οδόν τριών ημερών εις την έρημον και θέλομεν θυσιάσει εις Κύριον το Θεόν ημών καθώς είπε προς εμάς». Τότε είπε ο Φαραώ, «Εγώ θέλω σας εξαποστείλει δια να θυσιάσετε εις τον Κύριον το Θεό σας εν τη ερήμο, μόνο μη υπάγετε πολύ μακριά. Δεήθητε υπέρ ημού», και είπε ο Μωυσής, «Ιδού εγώ εξέρχομαι από σου και θέλω δεηθή του Κυρίου, ώστε η καινόμια να σηκωθεί αύριον από του Φαραώ και από τον θεραπώντον αυτού και από του λαού αυτού. Λέει, να μην εξακολουθεί ο Φαραώ να απατάει μας, μη εξαποστέλων των λαών δια να θυσιάσει στον Κύριον». Τότε εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ και δεήθη του Κυρίου. Και έκαμε ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως και σήκωσε την κοινόμια από του Φαραώ, από του θεραπώντον αυτού και από του λαού αυτού, δεν έμεινε ουδέ μία. Πλην ο Φαραώ και ταύτην τη φοράν, εσκλήρε την καρδία αυτού και δεν αξαπέστειλε το λαό. Αμήν. Όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Δεν είναι θέμα ημερών, μηνών, χρόνων. Όταν ο Θεός αποφάσισε και κάλεσε τον Μωυσή για να εξέλθει ο λαός Ισραήλ, γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, από την Αίγυπτο και να τον φέρει στην οδόν, στην γη, τη ρέουσα μέλι και γάλα,
όταν πήρε αυτή την απόφαση ο Θεός, όταν εργάζεται ο Θεός, όταν υψωθεί η κρατέα χείρα του Θεού, όλα γίνονται γρήγορα. Και αλίμονο σε αυτόν που θα σταθεί μπροστά στο έργο του Θεού ενάντιος. Θα βρει τον πελάτο. Δεν έχουν καμία δύναμη οι Αιγύπτιοι. Είναι σε απόλυτη και τέλεια αδυναμία. Δούλοι. Δεν έχουν ικανότητες. Το μόνο που έχουν μάθει είναι να φτιάχνουν πλήθρες. Είναι τα μωρά του κόσμου τούτου μέσα στην Αίγυπτο, τα εξουθενημένα μέσα στην Αίγυπτο, τα αγενή μέσα στην Αίγυπτο, που όμως ο Θεός έκανε κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Τους κράτησε ενωμένους στη γη Γεσέν. Δεν ήσαν διασκορπισμένοι, ήσαν ενωμένοι. Και οι ταλαιπωρίες που ο Θεός, που ο Φαραώ έφερνε και επέτρεπε ο Θεός στο λαό Ισραήλ, τους έκανε να είναι ακόμη πιο ενωμένους. Που αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να φανερώνει τη δόξα του Θεού σε αυτούς που παίρνουν απόφαση να μένουν εντελώς ενωμένοι. Να μην υπάρχουν σχίσματα, να μην υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και γνώμες. Εντελώς ενωμένοι και εντελώς κατηρτισμένοι στο θέλημα του Θεού. Με αυτόν το λαό ο Θεός θα μεγαλουργήσει. Με αυτόν το λαό που έβαλε ο Θεός επικεφαλής το Μωυσή, η δόξα του Θεού θα αποκαλυφθεί. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί πάρα πολύ καλά, λέγοντας προς τον Φαραώ πολλά χρόνια αργότερα, ότι δια τούτο σε εξήγηρα και σε έκανα βασιλιά, πλανητάρχη, σου δώσα όλη αυτή τη δύναμη για να φανερωθεί μέσα από σένα που έχεις όλη την ανθρώπινη και γήινη δύναμη, να φανεί μέσα από σένα δια του λαού μου που είναι σε απόλυτη αδυναμία η δύναμη στη δική μου, και να διαγγελθεί το όνομα το δικό μου. Δηλαδή όλα είναι φτιαγμένα από το Θεό. Πήρε άνθρωπο κατά την καρδία του για να εκτελεί τα θελήματά του το Μωυσή, παρόλες τις αντιρρήσεις και αντιδράσεις του εκ της αδυναμίας του, μαζί και τον έβαλε βοηθό και σύντροφο και συνεργό τον Ααρών, χωρίς 80 χρονών άνθρωπος, χωρίς καμία φυσική ικανότητα, και τον έβαλε απέναντι από τον παντοδύναμο Φαραώ, ο οποίος μάλιστα από ό,τι διάβασε είναι και νεότατος. Αλλά το χαρακτηριστικό του Μωυσή ήταν να υπακούει και να εξαρτάται εκ της αδυναμίας του απολύτως από το Θεό. Γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός. Και το μυστικό του Φαραώ ήταν να είναι ιδιαιτέρως αλαζόν και να στηρίζεται στη δύναμη που ο Θεός του έκανε, αλλά ενάντια προς το θέλημα του Θεού. Και ο Φαραώ βρήκε τον πελάτο. Άρχισαν οι πληγές, και όσο περνούσαν οι μέρες και οι ώρες, τόσο σκλήρενε ακόμη περισσότερο ο Φαραώ, και τόσο έπαιρνε θάρρος εκ πίστεως πολύ περισσότερο ο Μωυσής, βλέποντας ενέργειες του Θεού. Γιατί πώς αυξάνεται η πίστη μας? Από το Λόγο του Θεού, που βλέπουμε να ενεργείται και να καθιστά την πίστη μας ενεργή. Η πίστη μας να έχει έργο και να έχει και αποτέλεσμα, καρπό. Η πίστη μας να έχει έργο και η αγάπη μας να έχει θυσία. Αφού έκαμε όλα τα νερά της Αιγύπτου αίμα και ο Φαραώ δεν κατάλαβε τίποτα, μετά γεμίζει όλη την Αίγυπτο με βατράχια. Φοβερή πληγή.
να τη συνειδητοποιήσουμε. Παντού, στα κρεβάτια, στα φαγητά, στα τρόφιμα, στα σπίτια, στους δρόμους, στα χωράφια, δισεκατομμύρια βατράχια. Μα πού τα βρήκε ο Θεός? Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Και όταν το είδε αυτό ο Φαραώ, φώναξε και τους μάγους, κάνανε και αυτοί βατράχια, αλλά δεν μπορούσαν να τα μαζέψουν. Το κακό το κάνει ο διάβολος, το καλό δεν μπορεί να κάνει. Και τον φωνάζει για πρώτη φορά το Μωυσή και του λέει, μπορείς να προσευχηστείς το Θεό σου να τα μαζέψει τα βατράχια? Και ο Μωυσής λέει, ναι, μπορώ. Πότε θέλεις? Και όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα, ο Φαραώ λέει, αύριο. Λες να είναι τυχαίο τα βατράχια? Και αύριο την ημέρα, την επόμενη μέρα, την ώρα που του είπε ο Φαραώ του Μωυσή, ο Μωυσής προσευχήθηκε, τα μάζεψε όλα, ψοφίσαν όλα και καθαρίστηκε η γη. Και έγινε αναψυχή. Και ο Φαραώ πήρα πάνω του. Λέει, τέλειωσε το πρόβλημα. Όταν σκληρύνεται ο άνθρωπος, τελειώνει το ένα πρόβλημα, αλλά έρχεται τ' άλλο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει να μην σκληρύνεται ποτέ η καρδιά μας. Για κανένα λόγο. Γιατί θα έρχονται προβλήματα. Σκληρύνεται η καρδιά μου με αυτόν τον άνθρωπο, με εκείνον τον αδερφό, με τον άδωνο τον αδερφό, και έχω και δικαιολογία ότι μου κάνει αυτό, μου κάνει εκείνο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο Θεός να είναι μαζί σου. Όταν σκληρύνεται η καρδιά, χάνεται η παρουσία του Θεού. Ο Θεός είναι μακρόθυμος και θέλει να είμαστε μακρόθυμοι. Ο Θεός είναι Άγιος και θέλει να είμαστε Άγιοι. Όταν βλέπεις και νευριάζεις και φωνάζεις και τα βάζεις με τον αδελφό σου, με την αδελφή σου, να ξέρεις, επίκειται πληγή, εάν δεν προλάβεις να μετανοήσεις. Μόλις είδε ότι φτιάξανε τα πράγματα, α, λέει, ωραία τώρα, εντάξει, δεν πάτε πουθενά. Τόσο όμως είχε πει ότι θα πάτε 3 μέρες δρόμο. Και έτσι είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, άμεσα πες στον Ααρών να εκτείνει τη ράβδο του, να χτυπήσει τη γη της Αιγύπτου, και ξαφνικά θα γεμίσει η γη της Αιγύπτου σκνήπες. Ξέρεις, θα πεις σκνήπες. Μία σκνήπα είναι και δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Για σκέψου να κάνεις έτσι. Εγώ το έχω δει λίγο. Όταν είχα πάει στο Καναδά, εκεί υπάρχει ένας ποταμός, ο Άγιος Λαβρέντιος, και είχα πάει αρχές καλοκαιριού και είχε τόσα κουνούπια που περπατάγαμε το αυτοκίνητο και βάζαμε τον καθαριστήρα για να διώκουν τα κουνούπια, και δεν τα άδειαγνε γιατί τα σκότωνε κιόλας, γέμιζε τον παρμπι. Φοβερό είναι, αλλά ήταν λίγα. Εδώ είναι, τι να πω, αμέτρητες σκνήπες. Και τώρα θέλω να πω κάτι, να το προσέξουμε, αδερφοί. Η πληγή είναι ανάλογη με το έργο και το μέγεθος της εναντίωσης, της κλήρυνσης. Εδώ έχουμε να τα βάλουμε με ολόκληρη την Αίγυπτο και το Φαραώ της. Θεός θα φέρει λοιπόν μια σκνήπα, 10, και λέει η Γραφή, και έγιναν σκνήπες στους ανθρώπους και στα τυχτίνη και σε όλο το χώμα της γης έγιναν σκνήπες καθόλου τη γη της Αιγύπτου. Να μην βλέπεις από σκνήπα. Η γη έγινε σκνήπες. Είναι η Παλαιά Διαθήκη Θεόπνευστος προς διδασκαλία. Και όταν κάποτε δεν καταλάβαινα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να συνειδητοποιήσουμε το Λόγο του Θεού. Δεν καταλάβαινα. Αφού ο Κύριος όποιον θέλει σκληραίνει και όποιον θέλει ελεεί, τι ζητάει από μένα? Κύριε, να με ελεείς. Αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρετε ποιον σκληρύνει ο Θεός? Αυτόν που σκληρύνεται. Και ξέρετε ποιον ελεεί? Αυτόν που δεν σκληρύνεται. Και θυμάμαι μου είχε δείξει ένα όραμα.
να γίνονται ταυρομαχίες με ταύρους. Και κατάλαβα ότι ταυρομαχία με πρόβατο δεν μπορεί να γίνει. Ταυρομαχία με προβατάκι, ό,τι και αν το κάνεις θα κρυφτεί πίσω. Ταυρομαχία μόνο με ταύρο γίνεται. Και οι άνθρωποι το ξέρουν. Και τι κάνουν, σκληρύνουν τον ταύρο για να επιτεθεί στον ταυρομάχο. Γιατί τον σκληρύνουν, γιατί σκληρύνεται. Άρα να εξετάσω. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσω. Θυμώνω, αγριεύω, σκληραίνω. Ο Θεός το κάνει. Μα ο Θεός θα σκληρύνει εμένα βέβαια. Για να σου δείξει την τραγική κατάσταση που βρίσκεσαι, μήπως και μετανοήσεις έγκαιρα πριν έρθουν οι πληγές. Εάν λοιπόν, γιατί είμαστε άνθρωποι, αδύναμοι, καρδιά μας την απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Αν σκληραίνουμε και μιλάμε άσχημα, όπου, σε αδερφό, σε αδερφή, στη γυναίκα μας, στον άντρα σας, στα παιδιά μας, γρήγορα να μετανοούμε. Ο Θεός καταλαβαίνει την αδυναμία μας, δεν καταλαβαίνει τη μη μετάνοιά μας, τη μη επιστροφή μας. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι ελεήμων. Μας αγαπάει ό,τι και να κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίζει να μας αγαπάει με εκδηλώσεις αγάπης αν εμείς δεν αγαπάμε. Αν εμείς δεν συγχωρούμε. Αν εμείς σκληρινόμεθα. Σε σκλήρινα, λέει στο Φαραώ, για να φανερωθεί η δύναμή μου και να εξαγγελθεί το όνομά μου. Τώρα, με αυτές τις κνήπες, ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Τον ταπείνωσε. Δεν μπορεί να διοφωνάζει τους επαϊδούς. Δεν κάντε κνήπες. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Και οι ίδιοι οι επαϊδοί, ξέρετε τι λένε? Δάχτυλος Θεού είναι τούτο. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέρφια μου, να διακρίνουμε πότε γίνεται κάτι και τούτο είναι δάκτυλος Θεού. Όταν γίνεται κάτι απίστευτο, απρόβλεπτο, μοναδικό, με καλά αποτελέσματα, είναι δάκτυλος Θεού. Όταν γίνεται κάτι ίσα ίσα που γίνεται με κακά αποτελέσματα, τότε άλλος κρύβεται από πίσω, κάποιος πονηρός. Εδώ είναι πλήρης η γη της Αιγύπτου με σκνήπες. Και ακόμη και οι παϊδοί το αναγνώρισαν, που όπου λέει δάκτυλος Θεού είναι τούτο. Δάκτυλος Θεού. Και ξέρετε πόσες φορές έχω δει πράγματα που με εκπλήσουν και λέω δάκτυλος Θεού είναι αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό από μόνο του. Δεν μπορεί να γίνει. Και ό,τι δεν μπορεί να γίνει και γίνεται, ο Θεός το κάνει. Ο Θεός το κάνει. Και αν μάλιστα βλέπω και αγαθά αποτελέσματα, τότε είμαι βέβαιος. Ο Θεός το κάνει. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή, όταν σκλήρινε και πάλι ο Φαραώ. Φοβερό, αδερφοί. Άνθρωπος που δεν μπορεί να μαλακώσει η καρδιά του. Άνθρωπος προτύπωσης του διαβόλου είναι. Και η Αίγυπτος είναι προτύπωση του κόσμου. Εσκληρύνθη και δεν άκουσε τη φωνή του Θεού. Και ο Θεός άμεσα, είπαμε, είναι θέμα ημερών. Τακ, 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 κάνει γίνεται το θέλημα του Θεού. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή, σήκω νωρίς το πρωί και στάσου μπροστά στο Φαραώ, πηγαίνει στο νερό. Και πες προς αυτόν, εξαπόστειλον το λαόν για να με λατρεύσει, λέγει Κύριος. Ας το λαό μου να με λατρεύσει, στείλτονε, κάνε το θέλημά μου. Γιατί τώρα έρχεται και του προφητεύει τι πρόκειται να κάνει στη συνέχεια. Για μην θεωρήσει ότι είναι σύμπτωση, τυχαίο. Όταν ο Θεός μιλάει, εξαγγέλει
αυτά που πρόκειται να γίνουν πριν γίνουνε, για να καταλάβουμε ότι είναι δάχτυλος Θεού, ότι δεν είναι γιατί έτσι έτυχε. Και του λέει, άκουσε να δεις, εάν δεν εξαποστείλεις το λαό μου, λέει ο Κύριος, θα στείλω πάνω στους θεράποντές σου, στους δούλους σου και σε όλο το λαό σου και σε όλη τη γη σου, τώρα όχι σκνήπα, κοινόμυγα. Ξέρετε, κοινόμυγες, μεγάλες μύγες. Κοινόμυγες, κάτι πράσινος, μεγάλες μύγες. Φοβερές είναι, τσιμπάνε κιόλας αυτές. Βου, βου, βου. Όπου υπάρχει κοπριά είναι γεμάτο κοινόμυγες. Στο Μοτάρ, στο Μαρούσι παλιά που υπήρχαν ζώα, όλο κοινόμυγες ήταν. Θα γεμίσει, λέει, η Αίγυπτος με κοινόμυγες. Στις οικίες σου, στις οικίες των Αιγυπτίων, όπου κατοικούν άνθρωποι. Και εδώ κάνει την πρώτη εξαίρεση και χαίρομαι, αδερφοί αγαπητοί, όταν βλέπω το Θεό να εξαιρεί τις καταστάσεις, να κάνει διάκριση. Πόσο μ' αρέσει αυτό. Παντού καταστροφή, στο λαό του Θεού ευλογία. Αλληλούια. Το πιστεύεις αυτό? Βέβαια το πιστεύω, αυτό το βλέπω. Έξω οι άνθρωποι είναι τρομαγμένοι, αγριεμένοι, επιθετικοί. Μέσα βλέπω ολοχαμόγελα. Και όταν βλέπω κανέναν έτσι, λέω, δεν στέκεται καλά αυτός, και προσεύχομαι γι' αυτόν. Μέσα στην εκκλησία, αδερφοί, υπάρχει αυτό που λέει το ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού. Χαίρεται. Και πάλι θέλω υπή χαίρεται. Πάντοτε χαίρεται. Είναι μια χαρά που δεν είναι γήινη, δεν έχει λογική. Γιατί είσαι χαρούμενος, αφού δεν βλέπεις? Μα είμαι χαρούμενος γιατί μέσα μου υπάρχει. Δεν ξέρω τι γίνεται, μέσα μου έχω χαρά. Και αυτή η χαρά προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν στιγμές που είμαι θλιμμένος και ταλαιπωρημένος, βέβαια. Και τι κάνω? Δεν κλαίω τη μοίρα μου. Ούτε κάθομαι και σκέφτομαι και τι μου είπε αυτός και τι έκανε. Άμα καθόμουν και έκανα, θα έπρεπε να είχα τρελαθεί τώρα. Θα ήμουν έτσι. Το τι μου είπε εκείνος, το τι είπε άλλος και το τι έκανε άλλος. Ξέρετε, θα πει να είσαι στην εκκλησία. Θα παραμίλαγα. Είμαι έτσι, τρέχω κατευθείαν. Πού? Στο ταμείο μου. Γιατί? Να φέρω τα προβλήματά μου στον Κύριο. Ο Κύριε, ξέρεις τι έχω? Έχω αυτό τον αδερφό, έχω εκείνο το πράγμα, έχω αυτό το ζήτημα. Στο δίνω σε ένα, στο γνωρίζω, στο αφιερώνω, στο χαρίζω. Δεν μπορώ να σταθώ άλλο. Και αν, που γίνεται, έλθει ο Κύριος και με πληρώσει με Πνεύμα Άγιο και μου δώσει τη χάρη του, το ελαιός του και τη δύναμή του, μετά σηκώνομαι και έχουν φύγει όλα. Και λέω, τι ωραίος που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο λαλών γλώσσα να γνώρισε τον εαυτόν οικοδομή. Άλλος άνθρωπος γίνεσαι. Άλλος άνθρωπος. Γιατί έχεις άλλο πνεύμα τώρα. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ ήταν άλλος άνθρωπος. Γιατί είχε άλλο πνεύμα. Ο Σαούλ έγινε άλλος άνθρωπος. Πότε? Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω του. Ξέρεις τι θα πει να έχεις τη δυνατότητα της μεταμόρφωσης της άμεσης και εσύ να κάθεσαι να γκρινιάζεις και να παραπονιέσαι και να διαλογίζεσαι, αυτός ο διαλογισμός. Και το χειρότερο, είδες τι έκανε ο διάβολος? Ρε, τίποτα δεν έκανε, νικημένος είναι. Μην το λέτε ποτέ αυτό, αδερφοί. Όταν το λες αυτό, τον επικαλείσαι, του δίνεις δύναμη, του δίνεις αξία. Το κεφάλι του είναι συντριμμένο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Είναι ένα άδειο τσουβάλι. Δεν έχει καμία εξουσία. Εξουσία έχει η Εκκλησία, που κεφαλή είναι ο Χριστός, τα μέλη της Εκκλησίας και τα παιδιά του Θεού. Ποτέ μη σκέφτεστε τι έκανε και τι θα κάνει και τι δεν έκανε και μου είπε και είδες τι είπε. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Ξέρετε σε ποιον κάνει? Σε αυτόν που φοβάται και σκέφτεται τι έκανε. Σε αυτόν κάνει. Και του δίνει δικαίωμα, δίνει τόπο στον διάβολο. Εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε το Χριστό.
Αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Εμείς έχουμε το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Όταν πληρωνόμεθα με πνεύμα Άγιο, λαμβάνουμε δύναμη, άνωθεν. Άνωθεν. Άλλη είναι η ζωή μας. Εμείς είμαστε στη γη Γεσέν. Η Εκκλησία είναι μεγαλύτερη από τη γη Γεσέν. Μέσα στη γη Γεσέν γίνεσαι ένα. Η γη Γεσέν είναι ο ναός του Θεού, το κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου, που αποτελείται από ανθρώπους που συναρμολογούνται μεταξύ τους για να γίνουν ένας ναός. Εάν δεν είσαι ένα, είσαι έξω. Εκεί θα ταλαιπωρήσει. Θα γκρινιάζεις, θα θυμώνεις, θα αγριεύεις. Θα σου φταίει ο ένας, θα σου φταίει ο άλλος. Γιατί? Γιατί είσαι έξω. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μέσα να είμαστε. Μέσα στην παρουσία του Θεού. Μέσα στην παρουσία του Θεού φοβάσαι τίποτα. Σε προστατεύει ο Θεός. Και αν ο Θεός επιτρέψει κάποια δοκιμασία, ο Θεός θα το βγάλει σε ευλογία. Για να σε αναβαθμίσει θα τη φέρει. Και αν επιτρέψει πειρασμό, θα είναι κάτω από τη δύναμή σου. Η δύναμή σου θα είναι πιο μεγάλη. Και εσύ το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση για να μπορείς να αντέχεις. Δεν να σε εξοντώσει ο Χριστός. Να σε αυξήσει θέλει ο Χριστός. Δεν να ταλαιπωρήσει. Να ευλογήσει. Δεν μας κάλεσε για να ταλαιπωρούμεθα. Για να ευλογούμεθα μας κάλεσε. Μην αλλάζουμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι καλή αγγελία. Είναι το καλό μας. Το αγαθόν. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς. Μην χαλάτε τις βουλές του Θεού. Μην χαλάμε τις βουλές του Θεού. Αλλά να τον δοξάζουμε. Να τον ευχαριστούμε. Να τον προσμένουμε. Θα φέρω, λέει, κοινόμυγα, αλλά στη γη Γεσέν δεν θα πάει η κοινόμυγα. Δεν θα πάει. Γύρω-γύρω θα είναι. Σε όλη την Αίγυπτο, στη γη Γεσέν ούτε μία. Ο Φαραώ το πίστεψε. Δεν πιστεύω. Γιατί όταν ο άνθρωπος σκληρύνεται, δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού. Γιατί σκληρύνεται. Δεν μπορεί να πιστέψει το λόγο του Θεού ότι στη γη Γεσέν θα υπάρχει ευλογία και στην Αίγυπτο θα υπάρχει κατάρα. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Εμείς όμως το πιστεύουμε, αδερφοί. Γιατί εδώ είναι το φως. Έξω είναι το σκοτάδι. Εδώ είναι ο Θεός. Ξέρεις τι θα πει πατέρα σου να είναι ο Παντοκράτορας. Πατέρα σου. Ο Παντοκράτορας, ο Παντοδύναμος Θεός. Να σε λέει παιδί μου και να σε αγαπάει σαν παιδί του και να σε αγαπάει τόσο πολύ που δεν εφήσει τον Υιό του το μονογενή. Πόσο πολύ σε αγαπάει. Τον έδωσε θυσία, κατάρα πάνω στο σταυρό για σένα, για μένα. Και με φόρκου υπόσχεται, όχι τότε, σήμερα, τώρα, πάντοτε και στο μέλλον. Όμως αησέ αυτόν, εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω. Όρκος. Ξέρεις τα πει όρκος? Εάν εγώ ορκιστώ, που δεν ορκίζομαι, αν εγώ ορκιστώ, είναι δυνατό να μην εκπληρώσω τον όρκο μου? Είναι δυνατό να με πιστεύεις εμένα? Όταν λέω θα το κάνω, λες θα το κάνει. Το είπε ο αδερφός ο Γιώργος. Γιατί δεν διαψεύδουμε τους αδερφούς μας? Και αν δεν το κάνω θα μετανοήσω. Αλλά δεν είμαστε ψεύτες, είμαστε αληθινοί, αληθείς. Και αν εμείς είμαστε αληθείς με τη χάρη του Χριστού, ο Πατέρας ευλογών θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου. Τι θα κάνει? Ξέρω εγώ, μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Πώς θα τα κάνει? Δια Πνεύματος Αγίου θα τα κάνει. Το χειρότερο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου είναι τρομοκρατημένος χριστιανός. Το χειρότερο πράγμα που έχω δει. Τρομοκρατημένος χριστιανός. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός με αυτόν. Δεν μπορεί. Το χειρότερο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου είναι σκανδαλισμένος χριστιανός.
Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός μαζί του. Δεν μπορεί. Το καλύτερο πράγμα του Θεού που έχω δει στη ζωή μου είναι ο πιστός, ο χριστιανός, που εμπιστεύεται το Χριστό και τα λόγια του, εμπιστεύεται τα αδέλφια του, εμπιστεύεται την παρουσία του Θεού, εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού, το έλεος. Φαραώ πίστεψε, θα γεμίσει όλη η Αίγυπτος κοινόμυγες και στη Γεσέντε θα υπάρχουν. Βέβαια δεν υπάρχουν. Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχουν? Δεν θα υπάρχουν. Και δεν είπε εντάξει. Εδώ ένας άνθρωπος λέει, πρόσεξε να μην σου γίνει κανένα κακό, και εγώ φοβάμαι. Γιατί να μου γίνει κακό? Και μήπως με προειδοποιεί ο Θεός? Μήπως έκανα κάτι που δεν αρέσει το Θεό? Και πάω στον Κύριο, λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Και έκαμε ούτως. Ήλθε κοινόμυγα πλήθος. Και όταν λέει ο λόγος του Θεού πλήθος, εννοεί πλήθος. Πλήθος στην οικία του Φαραώ, εις τας οικίας των θεραπώντων του Φαραώ, σ' όλην την γη της Αιγύπτου, ώστε η γη διεφθάρει εκ του πλήθους της κοινόμυγας. Διεφθάρει όλη η γη. Κοιτάξτε, ξαναλέω, βρήκε τον πελάτο ο Φαραώ από ένα γεροντάκι. Όχι, από το χέρι του Θεού. Και κοιτάει και δίπλα στη γη Γεσέν, ούτε μία. Τι γίνεται? Τι Θεός είναι αυτός? Όταν βλέπεις λοιπόν το χέρι του Θεού, μη σκλήρινεσαι. Ταπεινώσου. Ταπεινώσου. Βλέπεις ότι ο Θεός κάτι κάνει. Ταπεινώσου. Βλέπεις ότι ο Θεός είναι δυνατός. Ταπεινώσου. Γιατί? Για να απολαύσεις την ευλογία του Θεού. Ή τη χάσεις. Και ο Φαραώ άρχισε τις πονηριές τώρα. Αυτός είναι ο διάβολος. Αρχίζει τις πονηριές. Κάλεσε το Μωυσή και του λέει, εντάξει, κάνε θυσία, αλλά εδώ στη γη, μη φύγεις από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής όμως δεν κάνει εκπτώσεις στο Λόγο του Θεού. Δεν διαπραγματεύεται το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού γι' αυτόν είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Δεν υποχωρεί. Λέει, πάλι καλά, θα πάμε σε μια γωνίτσα να κάνουμε, να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Όχι, ο Θεός θα κάνει όταν κάνεις αυτό ακριβώς που σου λέει. Τότε κάνει ο Θεός. Τότε ενεργεί ο Θεός. Όταν κάνεις ακριβώς αυτό που σου λέει, τότε θα ενεργήσει ο Θεός. Πώς θα ενεργήσει? Ό,τι πώς θέλει. Και είπε ο Μωυσής, δεν αρμόζει να γίνει έτσι πως μου το λες εσύ. Γιατί οι θυσίες οι δικές μας, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, οι θυσίες που κάνει η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, είναι ευθέλιγμα για τους άλλους. Μα μπαίνω μέσα στην Εκκλησία και όλο φωνάζουνε. Φωνάζουμε, δεν λες τίποτα, και αν είχαμε και πιο δυνατή φωνή, πιο δυνατά θα φωνάζαμε όταν δοξάζουμε το Θεό, όταν μας πληρώνει το Πνεύμα το Άγιο. Και λένε πράγματα που δεν καταλαβαίνουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Για τους άλλους η λατρεία μας εν πνεύματι και αληθεία είναι ευδέλιγμα. Γιατί? Γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν κάνουν ούτε το σταυρό τους, δεν κάνουν. Ούτε, για σκέψου, ούτε το σταυρό τους. Και δεν έχουν και καμιά εικονίτσα εκεί. Τι έχουνε? Ντουβάρια. Και ούτε έναν παπά. Κοιτάξτε πως τα λιώνουνε. Τι έχουνε? Έχουμε το Χριστό, αδερφοί. Έχουμε το Λόγο του Θεού. Είμαστε κατά χάριν βασιλείς και ιερείς του Υψίστου. Είναι ο Θεός ανάμεσά μας. Δεν υπερηφανευόμαστε. Αντιθέτως, επειδή είναι ανάμεσά μας, ταπεινωνόμαστε ακόμη πιο πολύ. Μη φύγει.
Γιατί όταν υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, φεύγει η παρουσία του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέμε, Κύριε, μη χαθεί η παρουσία σου από το σπίτι μου, από τη ζωή μου, από την εκκλησία μας, από το δρόμο μου, από την είσοδό μου και από την έξοδό μου. Και όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο να οδηγήσουμε, λέμε, Χριστέ μου, φύλαξέ με. Αυτό τι είναι, ταπείνωση. Καλά, δεν ξέρεις να οδηγείς. Γι' αυτό και τι προσφέρω, δεν ξέρεις να δεν έμαθες ακόμη τόσα χρόνια. Εσύ θέλουμε το Θεό, αδερφέ μου, θέλουμε το Θεό να μας φυλάει. Γιατί είμαστε αδύνατοι, κάνουμε λάθη. Ξέρετε πόσες φορές έχω αφαιρεθεί οδηγώντας και έχω και ένα κακό, πολύ κακό συνήθειο και με μαλώνει η Άννα και καλά κάνει. Μιλάω στο τηλέφωνο. Όταν με παίρνει κάποιος αδερφός, δεν μπορώ να μην του μιλήσω. Και ενώ μιλάω στο τηλέφωνο, οδηγώ και ξαφνικά βλέπω τείχο μπροστά μου. Όπου στριβώ. Τελευταία στιγμή. Γιατί ο Θεός με φυλάει. Δεν είναι καλό, το ξέρω. Κάποτε έτρεχα από, πήγαινα Αθήνα, Μαρούση, Αίγιο σε μια μισή ώρα. Μέχρι που ήρθε ένας άδερφος και είχα ένα ψαράκι από πίσω. Μου λέει, πήγαινες κάτω. Λέω, ναι. Βγάλε το ψαράκι τουλάχιστον. Μην πέρασε ότι είσαι χριστιανός. Και συνήλθα. Λέω, πω. Δηλαδή, ντροπιάζεται ο Θεός. Και έβγαλα το ψαράκι και τώρα μου λέει, Άννα, γιατί πας τόσο σιγά. Δόξα στο Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος που δεν υπερηφανεύεται γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Φοβάται μη τυχόν και λυπήσει το Θεό επειδή είναι μαζί του. Μη λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο μας εσφράγισε ο Θεός. Μη το λυπούμε. Βεβαίως ζητάμε βοήθεια από το Θεό. Βεβαίως ζητάμε το αίμα του Χριστού. Βεβαίως ζητάμε το Θεό να μας αγιάζει και να μας καθαρίζει. Βεβαίως είμαστε αδύνατοι. Βεβαίως εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Βεβαίως κάνουμε αμαρτίες. Όποιος πει ότι αμαρτία δεν έχω και δεν κάνω αμαρτία, είναι ψεύτης και κάνει και το Θεό ψεύτη. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, πότε? Όταν έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα λύλων, είμαστε ένα, συναρμολογημένοι σε ένα, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ο Φαραώ λοιπόν άρχισε τις εξυπνάδες. Έτσι μου λέγανε και εμένα, μην είσαι τόσο φανατικός. Τόσο φανατικός είσαι, τόσο απόλυτος είσαι. Κάνε μια προσευχή εδώ που είσαι, ήταν ανάγκη να φύγεις από εδώ. Βέβαια, αφού ο Κύριος μου είπε, έξελθε εκ της Βαβυλώνος. Εγώ θα μείνω μέσα στη Βαβυλώνα. Έτσι δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού. Εξέλθετε ταχαίως εκ της Βαβυλώνος. Και εγώ θα μείνω μέσα. Και ο Θεός τι είπε στο Μωυσή? Τρεις μέρες μακριά, περπάτημα, θα πας να λατρεύσεις τον Κύριο. Γιατί έχει καλό σκοπό να τον πάει στη γη της επαγγελίας. Και του λέει ο Φαραώ, δεν μπορούμε να λατρεύσουμε εδώ. Γιατί έτσι πως λατρεύουμε στο Θεό, με αρνάκια και κατσικάκια, είναι ευδέλιγμα για σας. Σας έχετε τις αγελάδες. Σας έχετε τις θεούς τους δικούς σας, τις θέσεις τις δικές σας. Τις θεότητες τις δικές σας. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε, γιατί θα μας λιθοβολήσουμε. Και ο Φαραώ, δεύτερη πονηριά, η επόμενη πονηριά, η τρίτη μάλιστα πονηριά. Η πρώτη πονηριά ποια ήτανε? Δώσ' τους πολλές μέρημνες για να μην μπορούν να λατρεύουν το Θεό. Για να φοβούνται μη χάσουν τη δουλειά τους. Για να φοβούνται. Το δεύτερο τι ήτανε? Εδώ κοντά, μη φύγετε έξω. Το τρίτο τι είναι? Καλά, αλλά μην πάτε πολύ μακριά. Έξω αλλά δίπλα. Ο Θεός μας θέλει πολύ μακριά, αδερφοί, από τον κόσμο. Πολύ μακριά, έξω από τον κόσμο, έξω από τη Βαβυλώνα. Καμία σχέση με τον κόσμο, καμία σχέση με τη Βαβυλώνα. Ούτε στο σώμα, ούτε στην ψυχή, ούτε στο πνεύμα. Δηλαδή καμία ομοιότητα με τη Βαβυλώνα. Καμία.
άλλος λαός, έθνος άγιον. Τι θα πει άγιον? Ξεχωρισμένο. Γένος εκλεκτών. Τι θα πει? Αναγεννημένοι, που έχουν μία γλώσσα και μία φωνή. Βασίλειον ιεράτευμα. Α, βασιλιάδες και ιερείς. Όχι των ανθρώπων, της βασιλείας των ουρανών. Βασιλιάς τι μένει? Εξουσία. Λες και γίνεται, γιατί το κάνει ο Θεός. Και ιερεύς τι σημαίνει? Μεσητεία. Θα σώσεις δια της καθαρότητας των χειρών σου και μη των μη αθώων. Γιατί? Γιατί ακούει τις προσευχές σου ο Θεός. Θα σ' ακούει. Πόσοι άνθρωποι δεν σώθηκαν από τον Παύλο, όχι μόνο όταν ζούσε και τώρα ακόμη, δια της καθαρότητας των χειρών του Παύλου, εμείς οι μη αθώοι. Και αν το πω πιο καλά, δια της καθαρότητας, δια του αγιασμού του Χριστού, πόσοι σωθήκαμε? Όλοι. Επειδή ήταν αναμάρτητος σωθήκαμε. Και εσύ θα γίνεις αναμάρτητος, σε εισαγωγικά, επειδή ό,τι αμαρτία κάνεις, ζητάς το αίμα του Χριστού και σε καθαρίζεις και σε καθαρός. Δια της καθαρότητας των χειρών σου, δηλαδή με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, θα σώζεις, δηλαδή θα έχεις καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Αν δεν έχεις κάτι, δεν πάει καλά. Κάτι τρέχει. Κάτι πρέπει να καθαριστεί. Κάτι πρέπει να καθαρίσεις. Γρήγορα. Δια της καθαρότητας των χειρών σου θα σώζεις και το μη αθώο. Δηλαδή τον αθώ, το μη αθώο θα τον εγκαταλείψεις? Όχι, για αυτούς μας στέλνει ο Θεός. Για τους μη αθώους έστειλε το Χριστό. Για τους μη αθώους στέλνει ο Χριστός τον Απόστολο Παύλο. Για τους μη αθώους στέλνει ο Χριστός στις έσχατες ημέρες τους δούλους μου και τις δούλες μου, που λέει ο Κύριος, για να προφητεύουν. Δεν τους στέλνει για τους αθώους, για τους μη αθώους. Αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η δουλειά μας στις έσχατες ημέρες. Να μιλάμε στους μη αθώους, αφού προηγούμενα είναι καθαρισμένα τα χέρια μας με το αίμα. Όταν λέμε χέρια μας, νομίζουμε την ψυχή μας, το πνεύμα μας και το σώμα μας με το αίμα του Χριστού. Αν δεν έχεις μετανοήσει, μην πας τώρα. Τι να πας να μιλήσεις με σκουλαρίκια και με πας να μιλήσεις? Τι να πεις μέσα στον κόσμο να πας να μιλήσεις? Τι να πεις? Πηγαίνετε εδώ κοντά. Και λέει και κάτι ακόμη, και προσευχηθείτε για μένα. Αυτό τώρα το λέει αληθινά, αρχίζει να φοβάται. Αλλά άλλο φόβος του κόσμου για το Θεό, που είναι φόβος κόλασης, και άλλο φόβος του Θεού στην Εκκλησία, που είναι φόβος ευλογίας. Έξω τι φοβάται ο κόσμος από το Θεό? Μην του ρίξει κεραυνούς και το σκοτώσει. Δεν το κάνει ο Θεός αυτό. Μέσα στην Εκκλησία τι φοβάται ο άνθρωπος? Μη λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο φόβος μας. Μη λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο αυτό φοβόμαστε. Τι φοβόμαστε? Το Θεό. Μη μας εξαπατήσει ο διάβολος με τις πονηριές του, τις παγίδες του. Ποιο φοβόμαστε? Το Θεό. Μη τυχόν ο Θεός και δεν μας φυλάξει. Και είπε ο Μωυσής, εγώ εξέρχομαι από σένα και θα προσευχηθώ του Κυρίου, ώστε η κοινόμηγα να φύγει από το Φαραώ και από όλη την Αίγυπτο. Αλλά πρόσεξε, μη συνεχίζεις να μας εξαπατάς. Μη συνεχίζεις να μας λες έτσι και μετά να τα αλλάζεις. Να μας αφήσεις να πάμε να θυσιάσουμε στον Κύριο. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πάλι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο χριστιανός, στο χριστιανό το ναι είναι ναι. Είναι έντιμος άνθρωπος ο χριστιανός. Είναι ειλικρινής, είναι καθαρός. Δεν κάνει πονηρούλες, πονηρίτσες. Είναι ντόμπρος, ενάρετος άνθρωπος, άγιος άνθρωπος. Δεν λέει κρυφά άλλα και φανερά άλλα. Αυτό είναι φοβερό. Όταν δεν είναι μπροστά ο αδερφός σου, του λες. Και όταν είναι μπροστά, του χαμογελάς. Δεν είναι έτσι ο χριστιανός.
Χριστιανός πάντα είναι χαμογελαστός και μπροστά και μακριά και πιο μακριά ακόμη. Πάντα είναι γλυκός και τρυφερός, ειρηνικός. Και όταν χρειαστεί να ελέγξει, ελέγχει με φόβο Θεού και με αγάπη Θεού. Και όταν ακόμη χρειαστεί να ελέγξει. Αν και το αποφεύγουμε αυτό, το αφιερώνουμε στον Κύριο. Αλλά μπορεί να χρειαστεί, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, έλεγχε από τόμος αυτούς που δεν διορθώνονται, που αντιστέκονται στο Λόγο του Θεού. Μάλιστα ακόμη λέει σημειώνεται των τιούτων. Είναι φοβερό να αναγκαστεί η Εκκλησία να σημειώσει έναν άνθρωπο επειδή δεν ακούει. Δεν υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού, κάνει τα δικά του. Το αποφεύγει. Δεν θέλει, αλλά μερικές φορές αναγκάζεται. Αναγκάζεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Και όταν εξήλθε ο Μωυσής από το Φαραώ, προσευχήθηκε και ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως, προσέξτε, το βασιλείς και ιερείς. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο πράγματα μου αρέσουν στη Γραφή. Ο Μωυσής έκανε κατά πάντα το λόγο του Θεού. Και ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως ενεργούσε. Δεν είναι καταπληκτικό, αδερφοί? Όταν το πρωτοδιάβαζα, λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε μας έτσι. Αλλά για να κάνει ο Θεός ό,τι του λέει ο Μωυσής, έπρεπε πρώτα ο Μωυσής να κάνει κατά πάντα ό,τι του λέει ο Θεός. Και αυτό είναι και στις σχέσεις μας. Αν η Άννα με πιστεύετε, κάνει ό,τι της λέω. Και όταν κάνει ό,τι της λέω, την εμπιστεύομαι κι εγώ. Και όταν την εμπιστεύομαι εγώ, η αγάπη και η εμπιστοσύνη αυξάνει. Αν όμως αρχίζω και λέω, Άννα, για να το λέει αυτό, κάτι σκέφτεται. Χάθηκε το παιχνίδι. Πάει η οικογένεια, διαλύθηκε. Δεν είναι μόνο ο Μωυσής να εμπιστεύεται το Θεό. Είναι και ο Θεός να εμπιστεύεται το Μωυσή. Δεν είναι μόνο εγώ να εμπιστεύομαι σένα, αλλά είναι και εσύ να εμπιστεύεσαι εμένα. Και όταν εγώ εμπιστεύομαι σένα, κάνω ό,τι μου λες, αλλά και όταν εσύ εμπιστεύεσαι σε μένα, κάνω εγώ ό,τι σου λέω. Κάνεις εσύ ό,τι σου λέω. Είναι πολύ σοβαρό η πίστη, η εμπιστοσύνη. Λένε οι άνθρωποι τώρα, χάθηκε η πίστη. Άμα πράγματι, άμα χαθεί η εμπιστοσύνη, η πίστη, χάνεται, χάνονται όλα. Γκρεμίζονται όλα. Και στο Θεό θα πιστεύουμε, και στο Χριστό θα πιστεύουμε, και στους αδελφούς μας θα πιστεύουμε. Και θέλω μια φορά ακόμη να το διαβάσω, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Κύριος μας στο Φιλήμωνα. Λέει, ευχαριστώ το Θεό μου και μνημονεύω σε πάντοτε τις προσευχές μου, ακούων την αγάπη που έχεις και την πίστη που έχεις προς τον Κύριο Ιησούν και εις πάντα στους Αγίους. Σχέσεις εμπιστοσύνης, συναρμολόγησης, ενότητος. Χαίρομαι γιατί εμπιστεύεσαι το Χριστό και όλους ποιους, τους Αγίους. Αν είναι Άγιος ο άνθρωπος του Θεού, δεν θα τον εμπιστευτώ? Βέβαια θα τον εμπιστευτώ. Και τότε θα τον εμπιστευτώ. Θέλω να αφήσω κάτι το παιδί μου. Σε ποιο το αφήσω, σε αυτό το δρόμο, στο δρόμο? Σε αυτόν που είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Μπορείς να μου κρατήσεις το παιδί μου για λίγο? Τον εμπιστεύομαι. Εδώ στην Εκκλησία, αδερφοί, εμπιστευθήκαμε την ψυχή μας. Πού? Στο Χριστό και στους Αγίους. Εμπιστευόμαστε την ψυχή μας. Εμπιστευόμαστε τα υπάρχοντά μας. Εμπιστευόμαστε τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Δεν φοβάμαι ο Άγιος άνθρωπος του Θεού μη βλάψει το παιδί μου. Τον εμπιστεύομαι. Γιατί? Γιατί φοβάται το Θεό. Γιατί με αγαπάει. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έξω δεν υπάρχει ίχνος εμπιστοσύνης. Και εδώ μη χαθεί η εμπιστοσύνη.
Μη γίνουμε αιτία να χαθεί η εμπιστοσύνη και μη χάσουμε και την εμπιστοσύνη μας με πονηρούς διαλογισμούς. Αμήν αδερφοί. Ο Φαραώ όμως και αυτή τη φορά εσκλήρινε και δεν τους άφησε. Εσκλήρινε την καρδιά αυτού και εγώ θα το μεταφράσω. Και αυτή τη φορά ο Θεός τον εσκλήρινε και ο Φαραώ σκληρύνθηκε. Γιατί? Γιατί η καρδιά του είναι να σκληραίνει, να θυμώνει, να μιλάει άσχημα, να αγριεύει, να λέει ψέματα, να κρύβει. Ο Θεός να μας φυλάει. Μη χάσουμε την προβατική μας ιδιότητα, αδερφοί. Είμαστε πρόβατα του Θεού και έχουμε αγαθοσύνη. Έχουμε καθαρότητα, ειλικρίνεια. Εμπιστευόμαστε. Αλλά πιο πολύ έχουμε απ' όλα το φόβο του Θεού για να είναι μαζί μας ο Θεός. Αμήν.